Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ένα τετράωρο δικαστικό θρίλερ εξελίχθηκε χθες βράδυ στο Συμβούλιο της Επικρατείας, οι δικαστές του οποίου αποφάσισαν με ψήφους 16-19 να κάνουν νομικά δεκτές τις προσφυγές των τηλεοπτικών σταθμών και να μπουν στη συζήτηση για την αντισυνταγματικότητα ή μη του νόμου Παπά. Ο Υπουργός Επικρατείας, μετά από αυτή την εξέλιξη, βγήκε στην κρατική τηλεόραση και διεμήνησε με αυστηρό ύφος πως αν δεν κριθεί συνταγματικός ο νόμος του, θα επιστρέψουμε σε καθεστώς ανομίας. Θα τα σχολιάσουμε όλα αναλυτικά με την Κάτια Μακρύ. Κάτια, καλησπέρα. Καλησπέρα. Προηγουμένως όμως, να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ του Παναγιώτη Στάθη. Οι 25 δικαστές Ολομέλειας μπήκαν στο χώρο διασκέψεων σε 6 παρα 20 το απόγευμα και ξεκίνησαν την τρίτη κατά σειρά διάσκεψη. Μετά από τοποθετήσεις υπέρ και κατά της εισήγησης που ζητούσε να απορριφθούν ως νόμο αβάσιμες προσφυγές, λίγο μετά τις 8 το βράδυ μπήκαν στην ψηφοφορία. Οι 16 δικαστές Ολομέλειας ψήφισαν υπέρ του παραδεκτού των προσφυγών και οι 9 κατά. Συνεπώς πλέον το δικαστήριο θα μπει άμεσα στην ουσία της υπόθεσης για την αντισταγματικότητα ή όχι του νόμου Παπά. Καμία δικαστική απόφαση δεν μπορεί να προεξοφληθεί ούτε καν από τον Πρωθυπουργό. Το δεύτερο είναι ότι οι δικαστές δεν έδειξαν να επηρεάζονται από τις έξωθεν πιέσεις και έκριναν με βάση τα νομικά στοιχεία και όχι την περιραίουσα ατμόσφαιρα. Ο ένας από τους εκπροσώπους του δημοσίου στη δίκη του ΣΤΕΟ, καθηγητής Δρόσος, θεωρεί πως μεν αφορά το τυπικό σκέλος η απόφαση, αλλά τη χαρακτηρίζει σοφή. Έχει και κάποια στοιχεία σοφίας η απόφαση αυτή, υπό την έννοια το ότι επιλύει τώρα το θέμα και δεν το αφήνει να συνεχίζει να δηλητηριάζει την δημοσιότητα, τη δημόσια ζωή του τόπου. Η απόφαση του δικαστηρίου προφανώς δεν προδικάζει το αποτέλεσμα της δίκης, απλώς φέρνει επιτακτικά στο προσκήνιο την ανάγκη ο πρόεδρος δικαστηρίου να ορίσει τις επόμενες διασκέψεις ώστε να σταματήσει η ομοιρία 2.000 εργαζομένων. Οι 25 ανώτατοι δικαστές της Ολομέλειας δεν δεσμεύονται από την προηγούμενη ψήφο του στο νομικό θέμα. Πρόκειται στο σύνολό τους για τους κορυφαίους νομικούς της χώρας, την προμετωπίδα ενός δικαστηρίου που αποτελεί τη δικλίδα ασφαλείας για το Σύνταγμα και τη Δημοκρατία. Το μόνο που απαιτούν άλλωστε οι δικαστές είναι να αφαιθούν ελεύθεροι χωρίς πιέσεις από εξωγενείς παράγοντες να αποφασίσουν αυτό που επιτάσσει η συνείδησή τους και μόνο. Το μήνυμα της χθεσινής εξέλιξης προς όλες τις κατευθύνσεις, από τον Υπουργό Δικαιοσύνης μέχρι το τελευταίο μέσο μαζικής ενημέρωσης, ανεξαρτήτως χρώματος, ιδίως του πιο κίτρινου χρώματος, είναι: αφήστε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Η πρώτη αυτή απόφαση έφερε όμως προφανώς αμηχανία στην κυβέρνηση, αφού το πρωί ο Νίκος Παπάς ουσιαστικά διεμήνησε στους δικαστές πως αν κρίνουν τον νόμο αντισταγματικό θα επιστρέψουν σε ένα καθεστώς ανομίας, όπως είπε. Εάν έχουμε μια τέτοια εξέλιξη, γυρίζουμε σε ένα καθεστώς το οποίο είναι αντισυνταγματικό. Δηλαδή γυρίζουμε σε ένα καθεστώς με τηλεοπτικούς σταθμούς μη αδειοδοτημένους. Και εκεί είναι, νομίζω, το μεγάλο πρόβλημα. Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα και η ντροπή πολιτική για την αξιωματική αντιπολίτευση είναι ότι καλεί συστηματικά τους δικαστές να βγάλουν λεφτά από το δημόσιο ταμείο και να τα επιστρέψουν στους καναλάρχες. Ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης Λευτέρης Κρέτσος πρόσθεσε ακόμα μια μορφή πίεση στους δικαστές, λέγοντας πως αν κριθεί αντισταγματικός ο νόμος, τότε θα επιστραφούν τα χρήματα στους υπερθεματιστές. Οι τέσσερις υπερθεματιστές θα πάρουν πίσω τα χρήματα που έχουν δώσει. Οι τέσσερις υπερθεματιστές θα πάρουν πίσω τα χρήματα που έχουν δώσει. Και αυτό σημαίνει ότι οι δύο νέοι που έχουν μπει στο παιχνίδι δεν θα έχουν τηλεοπτική συχνότητα. Αυτό σημαίνει ότι ξεκινάμε ξανά στο μηδέν, δηλαδή στο ίδιο καθεστώς. Εμείς όμως δεν θα συνεχίσουμε. Οι τοποθετήσεις αυτές όμως έφεραν και κυβερνητικές παραφωνίες με τον Υπουργό Εσωτερικών Παναγιώτη Κουρουμπλή να διαφωνεί με τον κύριο Κρέτσο. Δεν υπάρχει δυνατότητα να γυρίσει πίσω σε κανένα καθεστώς. Τι να κάνει, δηλαδή, θα γυρίσει πίσω και δεν πάρετε τα λεφτά πίσω όσοι δώσατε. Πάντως, η απουσία αναπληρωματικών δικαστών στη διάσκεψη του ΣΤΕ για μια τόσο σοβαρή υπόθεση, λόγω ασθενείας δύο μελών του δικαστηρίου, οδηγεί, όπως φαίνεται, τον έμπειρο πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Νίκο Σακελαρίου, να ορίσει άμεσα νέες διασκέψεις για την υπόθεση, ώστε να γνωρίζουν επιτέλους οι 2.000 εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους τι τους επιβιλάει στο μέλλον. Θα συναντήσουμε τώρα τον Παναγιώτη Στάθη να μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες για το πότε θα συνεδριάσει ξανά το Συμβούλιο της Επικρατείας. Μάρα, όπερ και γένετο, όπως ακούσαμε στο ρεπορτάζ, ο κύριος Σακελαρίου όρισε δύο συνεδριάσεις, την Δευτέρα το και την Τετάρτη το απόγευμα, προκειμένου πλέον οι δικαστές να μπουν στην ουσία της υπόθεσης, συγγνώμη, για τη συνταγματικότητα ή όχι του νόμου Παπά. Να σου πω ότι την Δευτέρα θα τελειώσει η εισήγηση του εισηγητή του κ. Παπαγεωργίου και φαντάζομαι ότι την Τετάρτη πλέον, όπως λένε δικαστές,
δικαστικές πηγές, ενδεχομένως θα έχουμε ψηφοφορία για το συνταγματικό ή όχι του συγκεκριμένου νόμου. Να σου πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες που έχω, η εισήγηση του κυρίου Παπαγεωργίου είναι πως ο νόμος Παπά είναι συνταγματικός και πως η αποκοπή των αρμοδιοτήτων από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και η ανάληψη από τον κύριο Παπά είναι στα όρια της συνταγματικής ανοχής. Βεβαίως να θυμίσω ότι η προηγούμενη εισήγηση του κυρίου Παπαγεωργίου ήταν να απορριφθούν ως νόμο αβάσιμες οι προσφυγές τηλεοπτικών σταθμών. Δεν έγινε δεκτή, απορρίφθηκε από το σύνολο της Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Τώρα, στις 2 Νοεμβρίου Μάρα, θα προσέλθει σύμφωνα με πληροφορίες στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας Βουλής ο Υπουργός Επικρατείας, ο κύριος Παπάς, προκειμένου να εξεταστεί από τα μέλη της Επιτροπής σχετικά με τον διαγωνισμό και συνέχεια θα υπάρξουν οι καταθέσεις των υπερθεματιστών του διαγωνισμού. Κλείνοντας, να σου πω σχετικά με αυτό που σου έλεγα προηγουμένως για τη συνταγματικότητα ή όχι του νόμου, να θυμίσω ότι υπάρχει μία απόφαση συναφούς υπόθεσης του 2014 για το κλείσιμο της ΕΡΤ του Ολομέλειου Συμβουλίου Επικρατείας, η οποία ανέφερε ρητά και κατηγορηματικά πως δεν μπορεί να υπάρξει αλλαγή στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο χωρίς τη συμμετοχή του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ανεξάρτητης δηλαδή αρχής. Ας ελπίσουμε λοιπόν, Παναγιώτη, ότι δεν θα αρρωστήσει κάποιος δικαστής τη Δευτέρα ή την Τετάρτη, γιατί δεν υπάρχει κι άλλος αναπληρωτής, όπως λέγαμε χτες, και να βγει επιτέλους μία απόφαση, όποια κι αν είναι αυτή, γιατί είναι πολύ καλύτερα από το να βρίσκονται οι εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους σε μία διαρκή εκκρεμότητα. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας περιμένουν πάντως και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, προκειμένου να συνενέσουν στη συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Άκαρπη λοιπόν κατέληξε η σημερινή διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής για το θέμα. Διαφορετική γνώμη διατύπωσαν το ΚΚΕ και η Χρυσή Αυγή. Η αντιπολίτευση ζήτησε αναβολή χωρίς να απορρίπτει τα προτινόμενα μέλη από τον Πρόεδρο της Βουλής. Δεν υπήρξε ποτέ από πλευράς αξιωματικής αντιπολίτευσης, όποιο κόμμα και αν ήταν σε αυτή, αυτό το επιχείρημα. Δηλαδή αυτή η αιτία ή παίρνουν τον νόμο πίσω ή δεν συζητά. Θα ήταν σόφρον λοιπόν να αναμένουμε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και τους κάλεσε να μην τολμήσουν να επαναφέρουν την τροπολογία Παπά για τον ξαφνικό θάνατο των καναλιών εντός 5 ημερών. Και δεν φαντάζομαι μέσα στα αδιέξοδά σας, κύριοι της κυβέρνησης, να διανοηθείτε να επαναφέρετε αυτή την πραξικοπατική τροπολογία. Το μαύρο στην πολυφωνία και στην ενημέρωση δεν θα περάσει. Ο πρόεδρος της Βουλής, πριν ξεκινήσει η διάσκεψη, συναντήθηκε με αντιπροσωπεία των τεχνικών και των δημοσιογράφων που πραγματοποιούσαν συγκέντρωση έξω από τη Βουλή και δεσμεύτηκε ότι η κυβέρνηση δεν θα καταθέσει την τροπολογία μέχρι την Κυριακή. Ο Υπουργός Επικρατείας εμφανίστηκε σε δημόσιες δηλώσεις του να είναι έτοιμος να αλλάξει σημεία της επίμαχης τροπολογίας και είχε σκληρή αντιπαράθεση με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας για τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο θέμα των τηλεοπτικών αδειών. Και η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση στο θέμα αυτό δεν ενδιαφέρεται για καμία συνένεση. Συνενόχους ψάχνει. Μην διακόπτετε παρακαλώ, μην διακόπτετε. Να επιστραφούν πίσω τα λεφτά που για πρώτη φορά πλήρωσαν οι ιδιοκτήτες των καναλιών. Στη διάσκεψη των Προέδρων, Δημοκρατική Συμπαράταξη και Ποτάμι συντάχθηκαν στη γραμμή της αναβολής μέχρι την απόφαση του ΣΤΕ. Νομίζω ότι πέρα οποιασδήποτε άλλη ψηφοφορία προηγείται η πρόταση για την αναβολή. Η διάσκεψη προχώρησε και έκρινε το παραδεκτό. Σας ζητούμε αναβολή. ΚΚΕ και Ένωση Κεντρών ψήφισαν παρόν. Η Χρυσή Αυγή, ενώ στην αρχή συντάχθηκε με την κυβερνητική γραμμή, δηλαδή να γίνει η ψηφοφορία, τελικά απέρριψε την προτινόμενη σύνθεση του ΕΣΟΥΡΟΥ. Στην προσπάθειά της αυτή, η Νέα Δημοκρατία δεν είχε κανέναν ενδιασμό να αθροίσει τις αρνητικές της ψήφους στη διάσκεψη των Προέδρων με αυτές της Χρυσής Αυγής. Την ίδια ώρα στην Ολομέλεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σφοδρή κόντρα με τον Υπουργό Εργασίας, καταγγελλοντάς τον για παρεμβάση στη δικαιοσύνη. Να αφήσει τη δικαιοσύνη να πάρει την απόφασή της ανεπηρέαστη. Πώς τολμάτε αυτά που σας αποδίδουν εσάς οι δικαστές να τα επιστρέφουν σε εμάς? Την ώρα που ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας απαντούσε στον Γιώργο Κατρούγκαλο, τα ανοιχτά μικρόφωνα πρόδωσαν τον Υπουργό Επικρατείας Νίκο Παπά, που ακούστηκε να χρησιμοποιεί άσεμνη φράση κατά των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Πραγματοποιεί η κυβέρνησή μας. Αυτό πραγματοποιεί ο Υπουργός Επικρατείας.
Η χθεσινή απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ανέτρεψε τα κυβερνητικά σχέδια. Ο Νίκος Παπάς ήθελε να καταθέσει και πάλι την τροπολογία που ρίχνει ξαφνικό μαύρο στα κανάλια σε 5 μέρες. Ακολούθησε όμως έντονο πολιτικό παρασκήνιο και οι σχεδιασμοί άλλαξαν. Το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ θα μας δώσει τώρα ο Πέτρος Μποτζαράκος. Καλησπέρα, Μάρα, κυρίες και κύριοι. Αλλιώς ξεκίνησε η κυβέρνηση χθες το μεσημέρι και αλλιώς βρέθηκε σήμερα μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και μάλιστα μέσα από ένα έντονο πολιτικό παρασκήνιο. Χθες το μεσημέρι στις 2:30 είχε ήδη αποφασιστεί ότι σήμερα ο Πρωθυπουργός θα μιλούσε στη Βουλή και είχαν καταλήξει ότι θα επανακατέθεταν άμεσα την τροπολογία για τον ξαφνικό θάνατο των καναλιών. Το απόγευμα όμως, με την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, η εικόνα άρχισε να αλλάζει και το παρασκήνιο κορυφώθηκε λίγο πριν τις 9 το βράδυ. Ο Πρωθυπουργός μετέβη εκείνη την ώρα στη Βουλή, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Και μισή ώρα αργότερα δημοσιοποιήθηκε η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που κάνει παραδεκτές τις προσφυγές κατά του νόμου Παπά. Ο Αλέξης Τσίπρας ενημερώθηκε στο γραφείο του στη Βουλή και το παρασκήνιο πλέον άρχισε να κορυφώνεται. Ακολούθησε συνάντηση με τον πρόεδρο της Βουλής Νίκο Βούτσι και άλλα στελέχη. Αργότερα το βράδυ έγινε νέα σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με στενούς συνεργάτες του Πρωθυπουργού. Στις επαφές του με υπουργούς και στελέχη της κυβέρνησης διατυπώθηκαν αντικρουόμενες απόψεις για το αν πρέπει τελικά να κατατεθεί ξανά η τροπολογία μετά τα νέα δεδομένα της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας. Εκεί πια ο σχεδιασμός είχε ανατραπεί οριστικά. Σήμερα το πρωί άρχισαν να διατυπώνονται οι πρώτες αντιφάσεις στο εσωτερικό της κυβέρνησης. Στις 11 το πρωί ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας προειδοποιούσε με δηλώσεις του για επανακατάθεση της τροπολογίας. 2 ώρες αργότερα ο Νίκος Βούτσης δεσμευόταν στους εκπροσώπους εργαζομένων στα κανάλια ότι ως την Κυριακή δεν θα κατατεθεί η τροπολογία. Λίγη ώρα αργότερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης προειδοποιούσε από το Βήμα της Βουλής να μην κατατεθεί η τροπολογία και στις 4 το μεσημέρι ολοκληρώθηκε η διάσκεψη των Προέδρων χωρίς να συγκροτηθεί Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Και ενώ όλοι περίμεναν ότι θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός στη Βουλή, τελικά αναχώρησε το απόγευμα για τις Βρυξέλλες, χωρίς να πάει βέβαια στο Κοινοβούλιο, με τους συνεργάτες του να υποστηρίζουν ότι ήταν φορτωμένο το πρόγραμμά του. Πραγματικά δραματικό παρασκήνιο, Πέτρο, και από ό,τι πληροφορούμε εγώ, κάποια στιγμή η συζήτηση ξεστράτησε ακόμη και σχετικά με τον χρόνο των εκλογών. Να σε ευχαριστήσω. Μπούμεραγκ γύρισε η απόπειρα εκβίασης του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η Εισαγγελία της Αθήνας παρενέβη αυτεπάγγελτα για τη διαρροή της προσωπικής αλληλογραφίας του δικαστή. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος παρήγγειλε πειθαρχική έρευνα εναντίον του, αναγκάστηκε με καθυστέρηση να ζητήσει επίσης έρευνα για την υποκλοπή. Για παρακράτος μίλησε ανοιχτά ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Βουλή. Το ρεπορτάζ είναι του Κωνσταντίνου Γιώργιζα. Τις τελευταίες μέρες βιώσαμε απαράδεκτες μεθοδεύσεις που είχαν ως μόνο σκοπό την άσκηση πίεσης σε δικαστές εν ώψη της διάσκεψης του Συμβουλίου της Επικρατείας που θα κρίνει την συνταγματικότητα του νόμου Παπά. Μεθοδεύσεις που παραπέμπουν σε παρακράτος ανομίας και όχι σε κράτος δικαίου. Ο προϊστάμενος της εισαγγελίας, Ηλίας Ζαγορέος, διέταξε τη διενέργεια κατεπίγουσας έρευνας προκειμένου να αναζητηθούν οι υπεύθυνοι υποκλοπής της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης ζήτησε ώρες αργότερα την ίδια έρευνα, παρότι βάσισε την παραγγελία του να ελεγχθεί πειθαρχικά ο δικαστής σε προϊόντα υποκλοπής. Για κάποιους έμπειρους νομικούς, το ποιος εκβιάζει ποιον είναι ξεκάθαρο. Εδώ απλώς έχω την εντύπωση ότι ο εκβιασμός ήταν άμεσος. Μιλάμε για έναν από τους αρχαιότερους αντιπρόεδρους και έναν δικαστή με τεράστιο κύρος. Έρχεται η πρώτη διάσκεψη. Την επομένη επαναλαμβάνεται η προειδοποιητική βολή. Εν ώψη της επόμενης δικασίμου, πάλι τεστάρουμε ποια θα είναι η στάση του ενδιαφερόμενου εκεί. Και όταν πλέον βλέπουμε ότι δεν ακολουθεί τη συνείδησή του, βγαίνει πλέον και το όνομα. Το όνομα του δικαστή δημοσιεύτηκε στο πρωτοσέλιδο της κομματικής εφημερίδας του ΣΥΡΙΖΑ Αυγή και οι δικαστικές ενώσεις έκαναν λόγο για μεθόδους που μετέρχονται φασιστικά καθεστώτα. Το ζητούμενο σήμερα είναι να διαφυλαχθεί η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης από κάθε είδους παρεμβάσεις που έχουν φτάσει μέχρι την υποκλοπή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία διακινούνται και αντί να γίνεται ποινική δίωξη αυτή τη στιγμή για αυτές τις υποκλοπές, να υπάρχουν πειθαρχικοί έλεγχοι προς τα θύματα από τους θύτες. Αμετανόητο όμως εμφανίστηκε και σήμερα το κομματικό έντυπο, απαντώντας με πρωτοσέλιδο τίτλο. Αντιθέτως, ο πρώην διευθυντής της Αυγής και νυν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Κυρίτσης, πήρε αποστάσεις. Μένα μου έχει κάνει κακή εντύπωση
σε όλες τις περιπτώσεις που οι δικαστικές αρχές ή οι αστυνομικές αρχές πηγαίνουν σε μια λογική να δημοσιεύουν πρόσωπα, φωτογραφίες ανθρώπων κτλ. Οπότε δεν με βρίσκει σύμφωνο μια τέτοιου είδους τακτική. Κατέθεσα σήμερα αίτημα στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων να διερευνηθεί εάν το δημοσίευμα, πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδας Η Αυγή παραβιάζει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα σχετικά με ανώτατο δικαστικό του Συμβουλίου της Επικρατείας. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Επικρατείας Νίκος Παπάς υπερασπίστηκε τον πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, Νίκο Σακελαρίου, αλλά δεν είπε λέξη για τη διαρροή της προσωπικής αλληλογραφίας του αντιπροέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ο οποίος φέρεται να έχει διατυπώσει σοβαρές επιφυλάξεις για τη συνταγματικότητα του νόμου του. Πολύ λίγων ημερών σε σχέση με τον πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και ότι την υποτίθεται ότι πήγε μία βόλτα στο κέντρο της Αθήνας και αποδοκιμάστηκε για μία σειρά από τέτοια πράγματα. Είμαστε ενώπιον αυτών των εξελίξεων, κατά τη γνώμη μου. Είναι ανήθικο αυτή τη στιγμή τις όποιες εξελίξεις και τα όποια γεγονότα να τα συνδέουν κάποιοι με πτυχές της προσωπικής ζωής του οποιοδήποτε. Αυτό πρέπει να μείνει έξω από τη συζήτηση. Για να είμαστε ξεκάθαροι, το Σταρ ουδέποτε αναφέρθηκε στο περιστατικό για το οποίο έκανε λόγο ο Υπουργός Επικρατείας. Η ιστοσελίδα Ζούγκλα, που δημοσιοποίησε πρώτη την προσωπική αλληλογραφία του δικαστή, σε ανάρτησή της υποστηρίζει ότι τα email υπεκλάπησαν από την ΕΕΠ το 2004. Την πειθαρχική έρευνα σε βάρος του αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας ανέλαβε η πρόεδρος του Αρείου Πάγου, Βασιλική Θάνου. Το θέμα των τηλεοπτικών αδειών παίρνει και διαστάσεις εκτός συνόρων, με τη γερμανική εφημερίδα ΦΑΣ να αναφέρει χαρακτηριστικά. Η κυβέρνηση Τσίπρα δημιούργησε μέσα σε λίγες εβδομάδες μια ολόκληρη σειρά σκανδάλων γύρω από την τηλεόραση, τις τράπεζες και τη δικαιοσύνη. Ειδικά ο Αλέξης Τσίπρας, που διακήρυσε περισσότερη δημοκρατία και τον αγώνα κατά της διαφθοράς, κάθε άλλο παρά άμωμος αποδεικνύεται. Η αντιπολίτευση και ο κόσμος των μίντια στην Ελλάδα παραλληλίζουν τα πεπραγμένα του περισσότερο με τις μεθόδους κομμουνιστών που αναλαμβάνουν την εξουσία και θέλουν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους την τηλεόραση. Κάτια, ο Νίκος Παπάς έστειλε σήμερα ένα απειλητικό μήνυμα προς το δικαστικό κόσμο ότι αν δεν πείτε πως ο νόμος μου είναι συνταγματικός, θα γυρίσουμε στην ανομία. Βεβαίως αυτό που δεν μπορεί να καταλάβει κανείς είναι το εξής απλό. Ανάμεσα στο να υπάρξουν άδειες, να πληρωθούν οι άδειες αυτές και στο να κλείσουν υγιείς επιχειρήσεις και να απολυθούν χιλιάδες εργαζόμενοι, δεν μπορεί η κυβέρνηση να βρει ένα μέσο δρόμο. Υπάρχει αυτός ο δρόμος, δεν υπάρχει. Υποθέτω ότι μπορεί, αλλά αυτή τη στιγμή δεν θέλει. Μάρα, γιατί είναι εγκλωβισμένη στο νόμο Παπά και έχει θωρακιστεί πίσω από αυτό. Τώρα, από χτες φυσικά μέχρι σήμερα το έχουμε καταλάβει όλοι ότι έχουν αλλάξει πάρα πολλά, γιατί άλλαξαν και τα δεδομένα. Για παράδειγμα, είπε ο Πέτρος Μποτζαράκος πολύ αναλυτικά το παρασκήνιο γιατί δεν ήρθε αυτή η τροπολογία. Μα δεν μπορεί, είναι πάρα πολύ δύσκολο να έρθει πλέον αυτή η τροπολογία όσο το ΣΤΕ μπαίνει στην να συζητήσει την ουσία της υπόθεσης. Και μία συνεδρίαση και δύο και τρεις και όσες χρειαστούν οι δικαστές προκειμένου να αποφανθούν για τη συνταγματικότητα ή μη του νόμου. Τι θα κάνουν λοιπόν με την τροπολογία? Θα κλείσουν τα κανάλια σε 5 μέρες και μετά θα έρθει το ΣΤΕ να αποφασίσει επί τετελεσμένων? Φαντάζομαι ότι δεν είναι αυτό το μήνυμα που θέλει να περάσει η κυβέρνηση. Γι' αυτό, παρά τη θολή ρητορική τι θα κάνουν με την τροπολογία, νομίζω ότι αν δεν έχουν πάρει διαζύγιο με τη λογική, δεν πρέπει και να την καταθέσουν μέχρι να αποφασίσει το ανώτατο δικαστήριο. Τώρα, ένα αυτό. Ένα δεύτερο. Αλλάζει και η ρητορική. Από εκεί που δεν έδιναν καμία πιθανότητα να είναι ο νόμος αντισυνταγματικός, σήμερα ο κύριος Παπάς λέει ότι αν βγει παρόλα αυτά αντισυνταγματικός, τότε θα γυρίσουμε στην ανομία. Δεν ξέρω αν πραγματικά θέλει να στείλει ένα απειλητικό, όπως σωστά είπες Μάρα, μήνυμα στη δικαιοσύνη. Ξέρω πάντως ότι το επιχείρημα που χρησιμοποιεί είναι τελείως σαθρό. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί αν ο νόμος βγει αντισυνταγματικός και ακυρωθεί ο διαγωνισμός, μετά θα συγκροτηθεί το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, δεν θα υπάρχει κανένα εμπόδιο πλέον για τα κόμματα της αντιπολίτευσης και το ΕΣΟΡΟΥ θα κάνει ένα νέο διαγωνισμό από την αρχή. Και θα πληρωθούν οι άδειες και θα υπάρχει τίμημα και ενδεχομένως το ΕΣΟΡΟΥ, που έπρεπε ούτως ή άλλως να έχει κάνει από την αρχή αυτό το διαγωνισμό, θα αποφασίσει και για πόσες άδειες μιλάμε. Το 4 το αποφάσισε ο κύριος Παπάς, γιατί έτσι ήθελε. Θα μπορεί το ΕΣΟΡΟΥ να πει ότι θα είναι 8, θα είναι 12, θα είναι όσες χωράει το φάσμα. Πάντως θα το αποφασίσει ανεξάρτητη αρχή. Άρα λοιπόν και αυτό δεν είναι επιχείρημα. Τώρα,
Ο Πρωθυπουργός έξω το απόγευμα αναχώρησε για τις Βρυξέλλες. Με όλα τα μέτωπα ανοιχτά. Οικονομία, ανασχηματισμό, τηλεοπτικές άδειες. Υποθέτω ότι θα πάει εκεί, θα κάνει τις επαφές του για το θέμα της οικονομίας με τη Μέρκελ, τον Ολάντ, θα δει τι γίνεται με το χρέος και πια όταν επιστρέψει θα αποφασίζει συνολικά για όλα. Αν τα ζητήματα είναι τόσο μεγάλα και τόσο πολύπλοκα που δεν επιλύονται, εγώ δεν αποκλείω προσωπικά καθόλου όντως να αρχίσει να προετοιμάζει και το σενάριο των εκλογών. Με σύνθημα «Όχι μαύρο στη δημοκρατία», οι εργαζόμενοι στην ιδιωτική τηλεόραση συγκεντρώθηκαν σήμερα το πρωί έξω από τη Βουλή. Φώναξαν συνθήματα και διεκδίκησαν από την κυβέρνηση να μην κλείσουν υγιείς επιχειρήσεις και να μην χαθεί ούτε μία θέση εργασίας λόγω του νόμου Παπά. Ακούστε το καλά! Όλα τα καλά! Στείνοντας μια κρεμάλα έξω από το κτίριο του Κοινοβουλίου, οι εργαζόμενοι στους τηλεοπτικούς σταθμούς φώναξαν συνθήματα για το μαύρο στην ιδιωτική τηλεόραση. Θέλησαν με αυτόν τον τρόπο να συμβολήσουν ότι οι 2.000 οικογένειές τους είναι κυριολεκτικά στον αέρα και το αύριο αβέβαιο. Στον δρόμο καθημερινά, με καθημερινό αγώνα, γι' αυτό το έσχος να σταματήσει. Ο κάθε άνθρωπος που βρίσκεται εδώ, ο κάθε εργαζόμενος, εκπροσωπεί τον εαυτό του, το γάλα των παιδιών του, το ψωμί της οικογένειάς του. Αν πέσει μαύρο, εγώ την άλλη μέρα βρίσκομαι στο δρόμο. Πίσω από τον κάθε εργαζόμενο καραδοκεί ο κίνδυνος να μείνει μια οικογένεια χωρίς κανένα οικονομικό στήριγμα, αφού ο Νίκος Παπάς επιδιώκει κλείσιμο των καναλιών με συνοπτικές διαδικασίες, χωρίς να περιμένει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Είμαι μονογονέας με δύο παιδιά. Αυτή τη στιγμή έρχεται η κυβέρνηση και μου με καλεί να βγω στην ενεργεία. Όχι ο εργοδότης μου, αλλά η κυβέρνηση. Το παιδί μου δεν θα μπορώ να του προσφέρω απολύτως τίποτα. Δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις βασικές μας ανάγκες. Δεν θα μπορούμε να πληρώσουμε τη ΔΕΗ μας, το νερό, τα δάνεια που έχουμε. Δεν θα μπορούμε να παρέχουμε στα παιδιά από εκπαίδευση, δεν θα μπορούμε να παρέχουμε φαγητό, δεν θα μπορούμε να παρέχουμε σημαντικές ανάγκες για να μεγαλώσει σωστά ένα παιδί. Στο πλάι των εργαζομένων βρέθηκαν και εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων. Η λογική ότι κλείνω και περιορίζω τις αγορές είναι λογική σοβιετικών καθεστώτων και όχι δυτικών κοινωνιών. Στην Ελλάδα του 2016 με αυτή την ανεργία να βρεθεί ξαφνικά στο δρόμο, γιατί το θέλει ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Παπάς, είναι απλά αδιανόητο. Οι συμπεριφορές παρακράτους, οι συμπεριφορές καθεστώτος δεν πρόκειται να περάσουν. Αν ο Τσίπρας, ο Πρωθυπουργός της χώρας, θέλει να λύσει το πρόβλημα της διαπλοκής που όπως λέει ότι υπάρχει, ας βάλει κανόνες και όχι να κλείνει επιχειρήσεις και να πετάει στον δρόμο χιλιάδες ανθρώπους. Πόλεμο στη διαπλοκή δεν γίνεται αποκεφαλίζοντας 2.000 ανθρώπους. Υπάρχει λύση να παρέμβει ο ίδιος ο κύριος Πρωθυπουργός και να τη δώσει. Είναι νόμιμη, είναι συνταγματική. Καλούμε τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα να διορθώσει τις αστοχίες της κυβέρνησης. Οι εργαζόμενοι των τηλεοπτικών σταθμών προειδοποίησαν ότι οι κινητοποιήσεις αναμένεται να αποκτήσουν ακόμα μεγαλύτερη ένταση σε περίπτωση που δεν διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας. Αλλάζουμε θέμα. Ξεκίνησαν πάλι οι πληστηριασμοί στη Θεσσαλονίκη και τα επεισόδια δεν έλειψαν για μία ακόμη φορά. Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το Ειρηνοδικείο, έσπασαν τον μπλόκο της αστυνομίας και κινήθηκαν κατά τη συμβολιογράφου η οποία έκανε τον πληστηριασμό οικοπαίδου. Οι αρχές αναγκάστηκαν να την φυγαδεύσουν για να την γλιτώσουν από τα χειρότερα. Διαδηλωτές μπαίνουν σε αίθουσα του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης φωνάζοντας συνθήματα λίγα λεπτά πριν ξεκινήσει ο πληστηριασμός ενός οικοπαίδου 1.300 τετραγωνικών μέτρων στο Χορτιάτι. Όσοι βρίσκονται στην έδρα φεύγουν άρον-άρον. Αυτό που τους εξόργησε ήταν ότι η συμβολιογράφος που είναι και η πρόεδρος του συλλόγου πήρε άδεια για να κάνει τον πληστηριασμό. Οι αστυνομικοί αναγκάζονται να τη φυγαδεύσουν. Βγάζει αυτή εδώ σε πληστηριασμό ένα χωραφάκι του ενός τρέματος στο Χορτιάτι. Εντάξει, ένα χωραφάκι. Σπάστε από εκεί σήμερα, πες το πολύ απλά. Δεν θα σου πέρασε έτσι, μιλητή. Αυτά περί απειλές και τέτοια ξέχνατα. Δεν θα σου πέρασε έτσι. Ούτε ο άνθρωπος εσώζει ούτε κανένας. Βγάζει σήμερα ένα χωραφάκι ενώ είσαι πρόεδρος το συμβολογράφο. Το θυμάσαι. Και σήμερα και αύριο.
Αν δεν με φυγαδεύανε, θα με σκοτώνανε, δηλώνει στο Σταρ η πρόεδρος του Συμβολιογράφων Θεσσαλονίκης που δέχτηκε την επίθεση. Δεν θα διακινδυνεύουμε με τη ζωή μας, με την υγεία μας. Είμαι τρομερά ταραγμένη. Δηλαδή ανέβηκαν πάνω στην έδρα. Αν δεν με φυγαδεύανε, θα με σκοτώνανε. Όχλος, μιλάμε για μάζα, για όχλο. Έχουμε στείλει έγγραφο και είμαστε σαφέστατοι. Προστατεύουμε την πρώτη κατοικία. Και γενικότερα την κατοικία. Καμία κατοικία δεν βγαίνει σε πληστηριασμό. Οι διαδηλωτές ακύρωσαν τελικά τον πληστηριασμό του οικοπαίδου. Ένταση όμως υπήρξε και στο Ειρηνοδικείο της Πάτρας, όπου δύο συμβολιογράφοι επιχείρησαν να παραστούν σε πληστηριασμούς, σπάζοντας, όπως καταγγέλλεται, την αποχή. Βράζει η κοινωνία σε όλα τα επίπεδα. Ένστολη διαμαρτυρία έξω από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους πραγματοποίησαν το πρωί αστυνομικοί, πυροσβέστες και λιμενικοί. Ζητούν από την κυβέρνηση να εφαρμόσει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που επαναφέρει τους μισθούς τους το 2012. Διαφορετικά θα κάνουν διαμαρτυρία διαρκείας έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Το ρεπορτάζ είναι του Παναγιώτη Μπούσιου. Φόρεσαν τις στολές τους όπως κάνουν κάθε μέρα και αντί να κάνουν απερίσπαστη τη δουλειά τους που είναι η ασφάλεια των πολιτών, απέκλεισαν την είσοδο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Αστυνομικοί, πυροσβέστες και λιμενικοί αναγκάστηκαν σε μια ακόμα παρέμβαση, ζητώντας από την πολιτεία να εφαρμόσει μια δικαστική απόφαση. Για άλλη μια φορά στον δρόμο, θα συνεχίσουμε. Θα εφαρμοστεί η απόφαση του ΣΤΕ, θέλουν δεν θέλουν. Εμείς θα αγωνιστούμε. Συνέχεια. Εκπρόσωποι συνδικαλιστικών παρατάξεων από όλη τη χώρα θέλησαν να συναντηθούν με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γιώργο Χουλιαράκη, ώστε να δοθεί ένα τέλος στο οικονομικό θέμα για το οποίο έχει αποφανθεί το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, υποστηρίζοντας ότι οι ένστολοι υπέστησαν περικοπές πέραν των δυνατοτήτων τους. Αρκεί να σας πω ότι ο νέος αστυφύλακας που βγαίνει από τις σχολές, από τη σχολή, οι αποδοχές του είναι 690 ευρώ. Το 2012 ήταν περίπου 100-150 ευρώ παραπάνω. Οι παράνομες περικοπές έχουν οδηγήσει τους ένστολους σε οικονομική δυσπραγία. Σαν να μην έφτανε αυτό, αναγκάζονται να βάζουν το χέρι στην τσέπη για να αγοράσουν τον εξοπλισμό τους. Αναγκαζόμαστε εμείς ήδη να αγοράζουμε τα εφόδια τα οποία θα έπρεπε το κράτος να μας έχει εφοδιάσει. Αλεξίσφαιρο, οπλισμό, φορητό ασήμαντο και όλα τα παροεκόμενα. Αργά το μεσημέρι, η συμβολική κατάληψη του Γενικού Λογιστηρίου έληξε. Αλλά οι ένστολοι προειδοποίησαν ότι δεν σταματούν και ετοιμάζουν και άλλες εκπλήξεις. Ένα ακόμη πλήγμα έρχεται να προσθεθεί στο πολύπαθο τομέα της δημόσιας υγείας. Οι σύλλογοι των νοσηλευτών καταγγέλουν ότι επίκειται κατάργηση από το επόμενο έτος στο επίδομα βαρέων και ανθυγινών που έπαιρναν μέχρι σήμερα. Ο Λάμπρος Δεμερτζής εξηγεί γιατί θα συμβεί αυτό. Μας φάζουν με το βαμβάκι, καταγγέλει το νοσηλευτικό προσωπικό των δημόσιων νοσοκομείων, που καθημερινά αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες. Ποτέ δεν είμαστε από τα επαγγέλματα τα καλοπληρωτέα. Είμαστε οι τελευταίοι που παίρναμε με το τελευταίο μισθό. Α, τα κόβουνε κακώς. Όπως καταγγέλουν, εκτός από τα κενά, λόγω έλλειψης προσωπικού που υπάρχουν στα νοσοκομεία και δουλεύουν, φτάνοντας στα όρια της εξάντλησης, δεν φτάνει που ούτως ή άλλως, λόγω της φύσης είναι εκτεθειμένοι σε κινδύνους, τους στερούν από 1η Ιανουαρίου και το επίδομα των βαρέων και ανθυγιεινών. Το επίδομα είναι για μας κάτι σημαντικό. Είναι τα φροντιστήρια των παιδιών μας, το σούπερ μάρκετ, τα πάντα. Από 600 έως 1200 ευρώ το μήνα μισθό παίρνει η πλειοψηφία των νοσηλευτών στο ΕΣΥ. Μέσα σε αυτά τα χρήματα είναι και το επίδομα βαρέων και ανθυγιεινών ύψους 100 έως 150 ευρώ, το οποίο θα το χάσουν από την επόμενη χρονιά. Μας κόβει το ανθυγινό επίδομα, μια κατάκτηση η οποία είναι πρόσφατη, πριν από 5 χρόνια εγκρίθηκε και μπορεί ο νοσηλευτικός κόσμος να μπορεί να απολαμβάνει το ανθυγινό επίδομα. Τρελό, όπως όλα τα άλλα που κάνουν. Δεν μπορούμε να καλύψουμε ούτε τα βασικά μετά από 20 χρόνια εργασίας. 150 ευρώ μείωση στο μισθό του νοσηλευτή σημαίνει ότι αδυνατεί να πληρώσει δάνεια, λογαριασμούς, να μεγαλώσει τα παιδιά του. Μιλάμε για επιβίωση, δεν μιλάμε πλέον για το ευζήν. Οι νοσηλευτές δεν είναι έτσι απλά δημόσιοι υπάλληλοι. Είναι οι ένστολοι του Εθνικού Συστήματος Υγείας και όχι ανειδίκευτοι εργάτες. Οι νοσηλευτές καλούν την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να αποτρέψει αυτή τη δυσμενή εξέλιξη, καθώς το μισθολόγιο τους απέχει όσο η μέρα με τη νύχτα από το μέσο όρο των Ευρωπαίων συναδέλφων τους. Συναντήσεις με την Άγγελα Μέρκελ και τον Φρανσουά Ολάντ θα έχει ο Αλέξης Τσίπρας αύριο και την Παρασκευή στις Βρυξέλλες, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής. Στο επίκεντρο των επαφών θα βρεθεί το θέμα του χρέους. Το ρεπορτάζ είναι της Ειρήνης Αποπούλου.
Εν πτήση για Βρυξέλλες βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος θα επιχειρήσει το επόμενο 48ωρο να πείσει τους συνομιλητές του ότι τώρα είναι η ώρα για να αποσταφινιστούν τα μέτρα για την ελάφρυνση του χρέους. Ακόμη και αν είναι να εφαρμοστούν μετά το 2018, όπως ζητάει και ο Σόιμπλε. Όλοι ξέρουν τι σημαίνει να μην δοθεί. Θα είναι αυτοεκπληρούμενη προφητεία μετά ότι δεν θα πάμε καλά. Θα δούμε πώς θα πάει αυτή η συζήτηση, αλλά νομίζω ότι έχουμε κάθε λόγο να το παλέψουμε αυτό και να είναι ένα αντιστάθμισμα. Ο Υπουργός Οικονομικών, μιλώντας στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, απάντησε στον Πάνο Σκουλέτη, ο οποίος χτυπάει καμπανάκι για το ενδεχόμενο να υπάρξει και τέταρτο μνημόνιο. Αν πάμε σε νέα μέτρα, αν πάμε σε ένα νέο μνημόνιο, όπως έγινε τις προηγούμενες περιόδους, τότε αυτό το πρόγραμμα θα έχει αποτύχει. Δεν είναι καθόλου προφανές από τις συζητήσεις μου με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ότι θέλουν και άλλο πρόγραμμα επιπλέον από αυτό. Η Αθήνα ποντάρει πολύ στον αμερικανικό παράγοντα. Μάλιστα, έχουν ξεκινήσει συζητήσεις με την Ουάσιγκτον για την επίσκεψη του Μπάρακ Ομπάμα τον Νοέμβριο στην Ελλάδα. Ωστόσο, ακόμη ένας Αμερικανός αξιωματούχος, ο Υφυπουργός Οικονομικών, διαμηνύει πως πρώτα πρέπει να προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις και μετά να ανοίξει πόρτα για μια σοβαρή συζήτηση με τους Ευρωπαίους, βάζοντας έτσι πάγο στις προσδοκίες της κυβέρνησης. Αλλάζουμε κλίμα. Σφοδρή επίθεση εναντίον της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, καθώς ο Υπουργός Νίκος Φίλης έσπασε με δηλώσεις του την εκεχηρία με την Εκκλησία που είχε συμφωνηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου. Μπορεί να πουλήσετε και να πουλάτε τους θησαυρούς της Ελλάδας μας. Να πουλάμε τα λιμάνια μας. Να δίνουμε τα αεροδρόμια μας. Να δίνουμε τα τρένα μας. Να δίνουμε τα λιμάνια μας, αλλά την πατρίδα μας και την Ορθοδοξία μας δεν θα την παραδώσουμε. Είχε προηγηθεί η δήλωση του Υπουργού Παιδείας που έθετε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη θέμα διαχωρισμού Εκκλησίας-Κράτους, κάτι που επιβεβαιώθηκε όπως ανέφερε από το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ και από τη στήριξη στο πρόσωπό του. Να υπενθυμίσουμε ότι ο κύριος Φίλης εξελέγει δεύτερο στην Κεντρική Επιτροπή. Είναι σίγουρο ότι ο κόσμος της αριστεράς έχει επί χρόνια γαλουχηθεί και πολιτικά πιστεί ότι πρέπει να γίνουν βήματα σε αυτό που ονομάζεται διαχωρισμός της Εκκλησίας από το κράτος. Αποστάσεις από τον Υπουργό Παιδείας παίρνουν και οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Για μένα είναι ένας προσωπικός. Του στόχου με τον οποίο προσωπικά και ανεξαρτήτω διαφωνούμε κάθετα. Η Ελλάδα δεν ήταν ποτέ, δεν θα γίνει ποτέ ουδετερόθεσκο κράτος. Ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος άφησε επίσης σαφείς αιχμές εναντίον της κυβέρνησης και της προσπάθειας που έχει ξεκινήσει να υποβαθμιστεί το μάθημα των θρησκευτικών στα σχολεία. Χρειάζεται να ξεκαθαρίσουμε τι θέλουμε, ποια οικογένεια θέλουμε, πώς θέλουμε τα παιδιά μας, πώς θέλουμε να ζήσουμε αύριο. Και ανάλογα με αυτό που θέλουμε να πορευτούμε. Από τα μέσα του μήνα, χιλιάδες νοικοκυριά ξεμένουν από ρευστό. Μισθοί και συντάξεις δεν επαρκούν ούτε για τα στοιχειώδη, με αποτέλεσμα, όπως θα ακούσετε να λένε συμπολίτες μας, το Σταρ και το Γιώργο Σαραντάκο, αρκετοί καταφεύγουν σε δανεικά για να περάσουν οι μέρες. Για ένα συνταξιούχο θα σημαίνει ότι θα πρέπει να ενοχλήσει τα παιδιά του για να του δώσουν τα προστοζήν. Εγώ είμαι αντίθετη από αυτούς που μπορούν και συντηρούν τα παιδιά. Εμένα βασικά με συντηρούν τα παιδιά μου. Εγώ παίρνω 320 ευρώ σύνταξη. Μπορώ να πω ότι παίρνω σύνταξη. Βέβαια είμαι ένα άτομο, αλλά δεν θέλω να κάνω κάτι στα εγγόνια μου. Έχουν τα γενέθλιά τους, έχουν τις γιορτούλες τους. Πολύ ευχάριστα να μην πάω πουθενά, να μην βγω από το σπίτι για να μπορέσω να είμαι εντάξει στις υποχρεώσεις που εγώ αισθάνομαι. Η περίπτωση της κυρίας Ουρανίας Περιμένη, που μόλις ακούσατε, φυσικά δεν είναι η μόνη. Χιλιάδες μισθωτοί και συνταξιούχοι από τα μέσα του μήνα αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης. Οι μισθοί και οι συντάξεις δεν φτάνουν πλέον ούτε για να καλύψουν τα απαραίτητα. Χιλιάδες συμπολίτες μας με τους πενιχρούς μισθούς και τις συντάξεις που παίρνουν υπολογίζουν με χαρτί και μολύβι πώς θα βγάλουν το μήνα, καθώς τα χρήματα δεν φτάνουν ούτε μέχρι το πρώτο 15ημέρο. Ένας από αυτούς είναι και ο ιδιωτικός υπάλληλος Θοδωρής Κορδίλης. Πολύ δύσκολα τα φέρνουμε βόλτα. Γιατί ο μισθός που παίρνω είναι πολύ μικρός. Και έχουμε έξοδα, πολλά έχω. Βάζετε πίσω λογαριασμούς και τα λοιπά για την επόμενη μέρα. Μένουν, βέβαια. Δεν γίνεται, άμα δεν μείνουν, δεν βγαίνουμε. Άνεργη η Κυριακή Σταυροπούλου προσπαθεί όπως να τα βγάλει πέρα. Ποιες 15 του μήνα μας λέει χαρακτηριστικά. Η πρώτη εβδομάδα βγαίνει με δυσκολία. Και από εκεί και πέρα όπως μπορούμε. Ζουν με το μισθό του συζύγου. Ο μισθός, εντάξει, να μπράβο, καμιά εβδομάδα. Μετά τις υπόλοιπες μέρες. Τις υπόλοιπες μέρες ψαχνόμαστε. Με δανεικά και με έτσι και με αλλιώς. Και Δευτέρη. Δηλαδή με δόσεις, βερεσέ.
Το πόσο δύσκολα τα φέρουν βόλτα μισοδίκες συνταξιούχοι μας το εξηγεί ένας ιδιοκτήτης μίνι μάρκετ. Ψωνίζουν από τα ρέστα τους, θα την ακούσετε να λέει χαρακτηριστικά. Ό,τι δηλαδή περισσεύει από τους λογαριασμούς και τις άλλες υποχρεώσεις. Ο κόσμος ψωνίζει ανάλογα με αυτά που του μείνανε μετά από το έμφυα, μετά από τις εφορίες, μετά από το αυξημένο ΦΠΑ και ψωνίζει πλέον με τα αρέστα του. Αλλαγές θα γίνουν και φέτος στα τέλη κυκλοφορίας με ελαφρύνσεις για λίγους και επιβαρύνσεις για πολλούς. Πάμε στον οικονομικό μας συντάκτη Σπύρο Δημητρέλη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Μάρα, οι αλλαγές που εξετάζει το Υπουργείο Οικονομικών και πρόκειται να οριστικοποιηθούν την ερχόμενη εβδομάδα στοχεύουν στο να πάρουν πίσω τις πινακίδες κυκλοφορίας πολλοί φορολογούμενοι που τις έχουν καταθέσει. Έτσι, εξετάζεται μείωση 10% των τελών κυκλοφορίας για γιόταχη άνω των 2.000 κυβικών και ηλικία άνω των 10 ετών. Το λογαριασμό όμως για αυτές τις μειώσεις θα κληθούν να πληρώσουν με αυξήσεις στα τέλη οι φορολογούμενοι με γιόταχη μεσαίου και μικρού κυβισμού ηλικίας έως 10 ετών. Αυτό θα γίνει με τον υπολογισμό των τελών με βάση τους ρήπους για γιόταχη που έχουν κυκλοφορήσει από το 2007 και μετά, με μείωση του ορίου των ρήπων για την απαλλαγή από τα τέλη από τα 90 γραμμάρια που ισχύει σήμερα διοξιδίου του άνθρακος έως και τα 80 γραμμάρια, ενώ εξετάζεται μεγαλύτερη αύξηση των τελών για τα πετρελαιοκίνητα οχήματα που έχουν γεμίσει και τους δρόμους, Μάρα. Τώρα βέβαια εδώ που έχουν φτάσει τα τέλη Σπύρο και το 10% δεν ξέρω πόσο μπορεί να ικανοποιήσει κάποιον. Πάντως να σε ευχαριστήσω για τις πληροφορίες. Στο αμαξοστάσιο του Ρέντι παραμένει σταθμευμένο το λεωφορείο Φροντίδας των Αστέγων. Το όχημα είχε ανακατασκευαστεί και εξοπλιστεί ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες των συνανθρώπων μας που μένουν στο δρόμο. Μάλιστα η παρουσίασή του είχε γίνει τον περασμένο Ιούνιο στο Ζάπιο. Η Ράνια Τραγόμαλου θα μας εξηγήσει γιατί δεν χρησιμοποιείται τελικά. Κρυμμένο πίσω από μουσαμάδες στο αμαξοστάσιο του Ρέντι παραμένει το λεωφορείο Φροντίδα εν κινήσει, το οποίο υποτίθεται ότι θα λειτουργούσε με σκοπό την παροχή φροντίδας στους άστεγους της Αθήνας. Λέει ψέματα στον Έλληνα φορολογούμενο ότι κυκλοφορεί και προσφέρει τις υπηρεσίες τους στους αστέγους. Πράγμα το οποίο ό,τι πιο αναλυθές. Το λεωφορείο ανακατασκευάστηκε και προγραμματίστηκε να εξυπηρετεί τις ανάγκες 1.250 αστέγων το μήνα. Θα τους παρήχεται δυνατότητα να κάνουν μπάνιο, να λαμβάνουν πρώτες βοήθειες, να εξετάζονται από γιατρούς, ενώ παράλληλα θα τους προσφέρονταν είδη προσωπικής υγιεινής και ρούχα. Η πρώτη του βόλτα ήταν στην παρουσίασή του, που έγινε από την αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας στο Ζάπιο τον Ιούνιο. Η δεύτερη στην έκθεση Θεσσαλονίκης και η τρίτη για να σταθμεύσει στο σημείο που βλέπετε. Ο έξυπνος παραδέχεται. Ο πονηρός δικαιολογείται και ο ηλίθιος επιμένει. Τα ψέματα τελείωσαν. Η ανακατασκευή του λεωφορείου έγινε από τεχνικούς της ΟΣΥ, η οποία έδωσε και 20.000 ευρώ από τα ταμεία της, ενώ το υπόλοιπο κόστος καλύφθηκε από ιδιώτη. Στο πρόγραμμα κοινωνικής δράσης συμμετείχε το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και η ΜΚΟ Πράξης. Το όχημα πάντως που σχεδιάστηκε να παράσχει ουσιαστική βοήθεια σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη βρίσκεται παρκαρισμένο και ανενεργό στο αμαξοστάσιο του ΟΑΣΑ. Ένα βίντεο 30 δευτερολέπτων δείχνει τι έγινε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στα Ιωάννινα, την ώρα του σεισμού των 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Η γη σύεται και τα αντικείμενα που βρίσκονται στο χώρο δεν σταματούν να κουνιούνται. Οι επιστήμονες υποστηρίζουν πως ο συγκεκριμένος σεισμός ήταν ο κύριος. Αυτά τα 30 δευτερόλεπτα του σεισμού έβγαλαν στους δρόμους τα μεσάνυχτα του Σαββάτου τους κατοίκους των Ιωαννίνων. Όπως βλέπετε στο βίντεο, το οποίο είναι αποκλειστό κύκλωμα ιατρείου στο κέντρο της πόλης, η περιοχή κουνήθηκε πολύ και για αρκετή ώρα. Τα 5,3 ρίχτερα αναστάτωσαν ολόκληρο τον ομό Ιωαννίνων. Η μετασεισμική δραστηριότητα στον ομό Ιωαννίνων εξελίσσεται κανονικά και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι και οι σεισμοί είναι πολύ μικρή, αλλά και ο αριθμός των σεισμών μειώνεται σημαντικά. Λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα καταγράφηκε σεισμός 3 ρίχτερ στην περιοχή. Το φαινόμενο παρακολουθείται από τους επιστήμονες, οι οποίοι υποστηρίζουν πως ο σεισμός του Σαββάτου ήταν ο κύριος. Το πιο πιθανό να ήταν ο κύριος σεισμός. Από τους ελέγχους των τεχνικών κλιμακίων σε σχολεία και άλλα δημόσια κτίρια διαπιστώθηκε πως οι ζημιές που προκάλεσε ο σεισμός είναι ελάχιστες. Από σήμερα λειτουργούν κανονικά τα σχολεία στους δήμους Ζήτσας, Πογονίου και Ιωαννιτών. Αυτό που βλέπαμε το φαινόμενο στις πλατείες και στους δρόμους, έτσι ειδικά τους αραιοκατοικημένους, να συχνάζουν άνθρωποι αμέσως μετά από κάθε κούνημα, έχει εκλείψει. Λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, σεισμική δόνηση 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε βόρεια της Ναυπάκτου. Οι σεισμικές δονήσεις, οι οποίες εμφανίζονται σε όλο σχεδόν τον ελληνικό χώρο, δεν σημαίνουν ότι έχουμε μια γενικότερη διέγερση, αλλά είναι μεμονωμένα γεγονότα. Σεισμός 4,4 Ρίχτερ σημειώθηκε στη Σάμο τα ξημερώματα της Δευτέρας, 17 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του νησιού.
Διαστάσεις χιονοστιβάδας έχει πάρει το φαινόμενο εξαπάτησης ηλικιωμένων με διάφορα προσχήματα. Οι κακοποίοι χρησιμοποιούν κυρίως την πρόφαση του τροχαίου ατυχήματος, το οποίο δήθεν προκάλεσαν συγγενικά τους πρόσωπο. Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε ένας 48χρονος Ουκρανός στην Καστοριά, ενώ αναζητούνται δύο συνεργοί του για 23 περιπτώσεις απόπειρας εξαπάτησης ηλικιωμένων με το πρόσχημα ότι τα παιδιά τους ή συγγενικά τους πρόσωπα τραυμάτισαν θανάσιμα σε τροχαίο δυστύχημα ανήλικο. Με το πρόσχημα του αστυνομικού, όπου ο γιος του θύματος, ο γονός του θύματος έχει προκαλέσει τροχαίο. Αφήνω το τηλέφωνο ανοιχτό και πάω στη γειτόνισσα και παίρνω τηλέφωνο το γιο μου και του λέω: «Κάτι συμβαίνει, έλα φτερωτώ στο σπίτι». Μόλις είδα εγώ το γιο μου καλά, κατάλαβα ότι είναι πλεκτάνη. Οι αρχές υφιστούν την προσοχή των ηλικιωμένων να μην εμπιστεύονται άτομα που επικοινωνούν τηλεφωνικά μαζί τους και εμφανίζονται ως αστυνομικοί, γιατροί, δικηγόροι, τραπεζικοί, εφοριακοί ή άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι. Τα προσχήματα είναι πολλά. Επιστροφή χρημάτων από φόρους, οφειλές που πρέπει να πληρωθούν άμεσα. Κυρίως όμως τα τροχαία δυστυχήματα, και αυτό γιατί τα θύματα ευνηδιάζονται. Τους συνεργάτες τους παρεβάλλονται στην τηλεφωνική επικοινωνία και προσποιούνται το συγγενικό τους πρόσωπο, εκλιπαρώντας για βοήθεια, ασκώντας με αυτόν τον τρόπο αφόρητη, θα μπορούσαμε να πούμε, ψυχολογική πίεση στα θύματα. Όταν παίρνεις μια μάνα και της λες: «Το παιδί σου χτύπησε, το παιδί σου υποφέρει, το παιδί σου βρίσκεται σε μια δύσκολη θέση και δώσε μου χρήματα για να το βγάλω», αυτή η μάνα δεν σκέφτεται τα χρήματα, σκέφτεται το παιδί της και μπορεί να πεθάνει. Οι αρχές τονίζουν ότι οι περισσότεροι ηλικιωμένοι δεν γνωρίζουν για τις μεθόδους εξαπάτησης. Συμβουλεύουν τα παιδιά τους ή συγγενικά τους πρόσωπα να τους ενημερώσουν. Δύο ενδιαφέρουσες ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο θα μας πει τώρα η Κατερίνα Μαστραντονάκη. Τα ξημερώματα, άγνωστος πέταξε βόμβα Μολότοφ προς το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη, Κατερίνα. Ακριβώς, Μάρα, κυρίες και κύριοι. Από το πουθενά, λοιπόν, εμφανίστηκε ένας νεαρός, άναψε μια βόμβα Μολότοφ και την πέταξε προς το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη, λίγα μόλις μέτρα μακριά από τη Σκοπιά, εκεί που βρίσκονται οι Εύζωνοι. Αμέσως κινητοποιήθηκαν αστυνομικοί της ασφάλειας αλλά και άνδρες από την ασφάλεια της Βουλής. Φυσικά ο νεαρός είχε εξαφανιστεί και τώρα οι αστυνομικοί αναζητούν από τις κάμερες ασφαλείας προκειμένου να βρουν τα ίχνη του. Μάρα. Τέλος ασυνήθιστο περιστατικό. Να δούμε όμως τώρα και έναν επικίνδυνο κακοποιό, ο οποίος συνελήφθη στη Βουλγαρία και παραδόθηκε στις ελληνικές αρχές. Πού είχε εμπλακεί αυτός, Κατερίνα? Πρόκειται λοιπόν για το συνεργό του Μακελάρη, που είχε σκορπίσει τον δρόμο πριν από περίπου 2 χρόνια στο Μικρολίμανο, εκεί που άνοιξε πυρ μέσα σε ένα μπάρο που διασκέδαζαν αμέριμνοι νεαροί και μάλιστα είχε τραυματίσει 15 άτομα. Ο άνθρωπος αυτός, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, είχε βρει καταφύγιο στην Αλβανία και από εκεί στη Βουλγαρία, όπου και συνελήφθηκε σύμφωνα με δημοσίευμα του Ελεύθερου Τύπου, παραδόθηκε ήδη στις ελληνικές αρχές προκειμένου να λογοδοτήσει για τις πράξεις του. Κατερίνα, να σε ευχαριστήσω. Εμείς στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα βγούμε εκτός συνόρων. Μία ανάσα πριν την τελευταία και κρίσιμη τηλεοπτική αναμέτρηση Τραμπ-Κλίντον, ο Μπαράκ Ομπάμα ζήτησε από τον Αμερικανό μεγιστάνα να σταματήσει την κρίνια περιστημένων εκλογών. Αντιθέτως, ήταν ιδιαίτερα ευγενικός με τον Ματέο Ρέντσι στο τελευταίο επίσημο δείπνο της θητείας του στο Λευκό Οίκο. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς, η Μισελ. Οι Ομπάμα έστρωσαν το κόκκινο χαλί για το τελευταίο του state dinner, καλωσορίζοντας το ζεύγος Ρέντσι. Για ακόμη μια φορά η Μισελ μαγνήτησε τα βλέμματα με τις στιλιστικές της επιλογές. Έλαμψε μέσα στο ροζ χρυσοφόρεμα του οίκου Βερσάτσε. Μάγεψε ακόμη και τον Ιταλό πρωθυπουργό, ο οποίος την αποθέωσε. Finally, I found someone at the same level of Barack Obama, Michelle Obama. Thank you so much. Το δείπνο ετοίμασε ο Αμερικανός σεφ Μάριο Μπατάλι, ενώ τους παρευρισκόμενους διασκέδασε η Γκουέν Στεφάνι. Τιμόμενο πρόσωπο της βραδιάς τελικά ήταν η πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών, αφού όλοι της έπλεξαν το εγκόμιο, ακόμη και ο σύζυγός της. Ματέο and I both married up because of our wives. We eat better, we dress better, and we thank you both. Η Μισελ Ομπάμα χαρακτηρίστηκε ως η γυναίκα που άλλαξε για πάντα το ρόλο της πρώτης κυρίας. Μία αφοσιωμένη σύζυγος, προστατευτική μητέρα και fashion icon. Με αυτό το προφίλ φωτογραφήθηκε για το T Magazine του Οκτωβρίου, που τιτλοφορεί το τεύχος των σπουδαίων. Από την άλλη, ο σύζυγός της εμφανίστηκε στη σατυρική εκπομπή του Stephen Colbert, Late Show, ψάχνοντας για δουλειά τώρα που θα μείνει άνεργος. I'm the office manager. Are you, intending to, help me? Sharpen my skills. Okay. We're here to find out what you are going to do for a living. Okay. All right. Let's try it. 55. Tough time to start over for a man. Okay. Let's see. Pa, 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 pa. I don't see any promotions for the last 8 years. That's not always good. Can you explain that?
Honestly, there wasn't a lot of room for advancement in my last job. The only one with a more powerful position was my wife. Okay, oh, good. Πριν το τρίτο και τελευταίο προεδρικό debate στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα γραφεία στοιχημάτων θέλουν τον Αμερικανό πρόεδρο να παραχωρεί το Oval γραφείο στη Χίλαρη Κλίντον. Μία γυναίκα από την Ισπανία απέκτησε το τρίτο της παιδί σε ηλικία 62 ετών και δηλώνει πιο ευτυχισμένη και αναζωογονημένη από ποτέ. Παρά τις διάφορες αντιδράσεις λόγω της προχωρημένης ηλικίας, εκείνη δηλώνει ότι η φύση βάζει τα όρια και όχι οι γυναικολόγοι. Με μάτια που λάμπουν από ευτυχία, η γιατρός Λίνα Αλβάρεζ, 62 ετών, βγαίνει από το μαιευτήριο κρατώντας την αγκαλιά την νεογέννητη κόρη της. Η είδηση ότι η Ισπανίδα έμεινε έγκυος σε τόσο προχωρημένη ηλικία έχει κάνει το γύρο του κόσμου, προκαλώντας ποικίλα σχόλια. Η ίδια κλείνει τα αυτιά της και απολαμβάνει τη χαρά της μητρότητας. La naturaleza es muy sabia y es la que establece los límites. No los ginecólogos, es la propia naturaleza, ¿no? Es un embarazo normal que se desarrolló de forma natural. Lo he demostrado. A ver, se puede tener un hijo a una edad avanzada mientras tenga salud. Η ισπανική εφημερίδα El País γράφει πως η σύλληψη έγινε με εξωσωματική γονιμοποίηση και με δωρεά εμβρίου. Η μητέρα θα θυλάσει το μωρό της, το οποίο έδωσε το δικό της όνομα, Λίνα. Το κοριτσάκι γεννήθηκε ένα μήνα νωρίτερα λόγω υψηλής αρτηριακής πίεσης της γυναίκας με βάρος 2 κιλά και 380 γραμμάρια. Με ένα imposible ser más feliz, de verdad, es que estoy muy emocionada y agradecida a la vida por esta. Το πρώτο της παιδί, ένα αγόρι 27 ετών σήμερα, γεννήθηκε με εγκεφαλική παράλυση λόγω ιατρικού λάθους. Το δεύτερο παιδί της, ο Σαμ, ήρθε στον κόσμο όταν εκείνη ήταν 52 ετών με εξωσωματική γονιμοποίηση. Εντείνονται οι επιθέσεις των κυβερνητικών και κουρδικών δυνάμεων για την ανακατάληψη της Μοσούλης. Με μαθηματική πρόοδο αυξάνουν και οι αριθμοί των προσφύγων από τη δεύτερη πολυπληθέστερη πόλη του Ιράκ. Ο Γιώργος Βλαβιανός μας δίνει τις λεπτομέρειες. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ξεκαθάρισε τη θέση του. Η Τουρκία δεν θα αντέξει τους πρόσφυγες από το Χαλέπι και τη Μοσούλη. Εκατοντάδες είναι οι κάτοικοι της Μοσούλης που με κάθε τρόπο εγκαταλείπουν την πόλη. Η κατάσταση στη Μοσούλη είναι δραματική, καθώς οι δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι το Ισλαμικό κράτος χρησιμοποιεί πολίτες ως ανθρώπινες ασπίδες. Οι κυβερνητικές δυνάμεις έχουν ήδη καταλάβει τα χωριά που βρίσκονται γύρω από την πόλη. Πληροφορίες επίσης θέλουν το Ισλαμικό κράτος να έχει σύλλει 10 μοβισές αυτοκτονίας εναντίον των επιδρομέων. Κάτω από αυτές τις τραγικές συνθήκες δημιούργησε αίσθηση η πρώτη συνέντευξη της Άσμα Λάσαντ, της πρώτης κυρίας της Συρίας, σε ρωσικό τηλεοπτικό κανάλι, στην οποία είπε ότι αν και είχε προτάσεις να εγκαταλείψει την χώρα με τα παιδιά της, δεν δέχθηκε, διότι δεν ήθελε οι Σύριοι να χάσουν την εμπιστοσύνη στο σύζυγό της. My family has been affected just as any other family in Syria. We are constantly moved and saddened by the tragedies that this country faces on a daily basis. Αλλαγή κλίματος, ο Sherlock Holmes γίνεται Dr. Strange. Ο σπουδαίος ηθοποιός Benedict Cumberbatch κάνει τον ντεπούτο του στο κινηματογραφικό σύμπαν των υπερήρωων. Hello, China. Οι συνεφίλοι στην Κίνα δεν έκαναν τους Κινέζους στην πρεμιέρα της υπερπεριπέτειας Dr. Strange. Το ενθουσιώδες κοινό έκανε το Βρετανό πρωταγωνιστή Benedict Cumberbatch να νιώσει σαν στο σπίτι του, υπογράφοντας χιλιάδες αυτόγραφα και βγάζοντας άπειρες selfies με τους θαυμαστές του. You're a man looking at the world through a keyhole. You've spent your life trying to widen it. Ο Sherlock Holmes της μικρής οθόνης φοράει τη στολή ενός κορυφαίου αλλά αλαζόνα νευροχειρουργού, ο οποίος μετά από τραυματισμό του σε τροχαίο βλέπει την καριέρα του να καταραίει. Μην μπορώντας να χρησιμοποιήσει πια το απόλυτο εργαλείο του, τα χέρια του, ξεκινάει ένα ταξίδι στο άγνωστο για να θεραπευτεί, όπου έρχεται σε επαφή με μια μάγισσα που θα του αποκαλύψει τις πολλαπλές πραγματικότητες και θα τον αναδείξει σε σούπερ ήρωα. Η ταινία βασίζεται στα κόμιξ της Marvel που πρωτοκυκλοφόρησαν το 1963, ενώ η Tilda Swinton, η Rachel McAdams και ο Mads Mikkelsen συμπληρώνουν το εντυπωσιακό cast σε σκηνοθεσία Scott Derrickson. He's not a god, so he's human, he's mortal. He learns what he does by hard effort,
physical pain and mental exertion, and when he gets there, he's still physically vulnerable. Ο Dr. Strange θα προστατέψει το ελληνικό κοινό από τις σκοτεινές μυστικιστικές απειλές στις 27 Οκτωβρίου. Ουρά έκαναν οι θαυμάστριες του Tom Cruise για ένα αυτόγραφο και μία φωτογραφία μαζί του όταν ο διάσημος στάρ βρέθηκε στη Νέα Ορλεάνη για την πρεμιέρα της νέας του ταινίας, στην οποία και πάλι υποδύεται έναν υπερήρωα. Πανζουρλισμός για τον Tom Cruise στη Νέα Ορλεάνη. Ο 50 στάρ αυτή τη φορά υποδύεται τον μυθιστορηματικό χαρακτήρα Jack Reacher, κεντρικό πρόσωπο της νουβέλας του Lee Child. Ο Tom Cruise ενσαρκώνει έναν ήρωα θρύλο, αδίστακτο, ιδιαίτερα έξυπνο, με ταλέντο στην πάλη και τη σκοποβολή. Turn around, mister. Me see your hands. Slowly. Ο Jack Reacher είναι ένας πρώην αστυνομικός του στρατού, ερευνητής μυστικών υποθέσεων και αγωνιστής για την απονομή του δικαίου. Αυτή τη φορά η ταγματάρχη Susan Turner διευθύνει την παλιά ομάδα του Reacher όταν συλλαμβάνεται για προδοσία. Ο Reacher, που γνωρίζει πως είναι αθώα, δεν θα σταματήσει πουθενά προκειμένου να τη βοηθήσει να δραπετεύσει από τη φυλακή και να αποδείξει την αθωότητά της, αποκαλύπτοντας την αλήθεια πίσω από μια μεγάλη κυβερνητική συνωμοσία. Excuse me. It's just a different kind of character, you know. This is a dirt in your fingernails kind of character that is very much a loner, and he's traveling from city to city. He's this classic kind of western. Η σκηνοθεσία είναι του Edward Zui, ενώ μαζί με τον Tom Cruise πρωταγωνιστούν οι Cobie Smulders και ο Robert Knepper. I'm gonna kill you all. Η ταινία θα προβληθεί στις ελληνικές σκοτεινές αίθουσες το Δεκέμβριο. Στα δικά μας και πάλι, όλο ένα και περισσότεροι Έλληνες σπουδάζουν μέσω του διαδικτύου σε κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου, καθώς το θεωρούν οικονομικότερο. Μάλιστα, η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα σε αριθμό διαδικτυακών φοιτητών στο Χάρβαρντ. Όχι στο αμφιθέατρο, αλλά στο σπίτι, μπροστά από τον υπολογιστή του, κατάφερε να πάρει μάστερ στα χρηματοοικονομικά ο Λάμπρος Χαλάτσης. Επέλεξε να φοιτήσει εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο του Λέστερ, αφού, όπως μας εξηγεί, δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να πάει στην Αγγλία για να σπουδάσει. Με τον τρόπο αυτό, το μεταπτυχιακό κόστισε 4.000 ευρώ. Αν έπρεπε να πάω εκεί, θα έπρεπε να πληρώσω τα έξοδα διαβίωσής μου, τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Στην Αγγλία τα νίκια είναι πολύ ακριβά, δεν έχουν σχέση με εδώ δηλαδή. Και όλο αυτό θα είχε ένα μεγάλο βάρος για την οικογένειά μου. Και το ίδιο το πτυχίο εκεί θα ήταν πολύ ακριβότερο? Θα ήταν τουλάχιστον τριπλάσια η τιμή του. Η οικονομική κρίση έχει κάνει τις σπουδές στο εξωτερικό να φαντάζουν άπιαστο όνειρο, ειδικά αν πρόκειται για κορυφαία πανεπιστήμια. Τα δίδακτρα όμως των διαδικτυακών μαθημάτων είναι συνήθως χαμηλότερα και οι Έλληνες τα προτιμούν. Νιώθω ότι είναι νούμερο ένα επιλογή. Για τους Έλληνες το κόστος είναι πολύ χαμηλό και το συμφέρει πάρα πολύ. Σε γενικές γραμμές, το κόστος απόκτησης ενός εξ αποστάσεως πτυχίου κυμαίνεται από 3 έως 25.000 ευρώ, ανάλογα με το πανεπιστήμιο, τη χώρα, το επίπεδο σπουδών, αλλά και το είδος του πτυχίου. Ακόμη και στο Χάρβαρντ, που δεν είναι η φθηνότερη επιλογή, η Ελλάδα είναι πρώτη χώρα σε αριθμό διαδικτυακών φοιτητών, με το 13,6% μάλιστα να ολοκληρώνει επιτυχώς τη φοιτησή του, όταν ο διεθνής μέσος όρος είναι μόλις το 4,3%. Πρώτον, δεν θες να φύγεις από τους ανθρώπους σου, από τα αγαπημένα σου πρόσωπα. Δεν θες να αφήσεις τη δουλειά σου όταν έχεις δουλειά. Θες όμως να βελτιώνεις τον εαυτό σου συνέχεια. Σπουδαία πανεπιστήμια όπως το Harvard, το Yale ή το MIT προσφέρουν online μαθήματα και χωρίς χρήματα μέσω του YouTube. Τα δωρεάν προγράμματα, ωστόσο, μπορεί να ξεδιψούν τη γνώση, δεν παρέχουν όμως αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών. Μία θετική είδηση θα δούμε τώρα. Νέοι αγρότες και νεοεισερχόμενοι στο αγροτικό επάγγελμα που δεν έχουν συμπληρώσει το 41ο έτος της ηλικίας τους μπορούν να αιτηθούν ειδικής ενίσχυσης από 17 έως 22.000 ευρώ με συμμετοχή στο πρόγραμμα Εγκατάσταση Νέων Γεωργών. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από τις 31 Οκτωβρίου ως τις 30 Νοεμβρίου. Κανονικά η επιδότηση έπρεπε να ήταν να σου δίνει κάτι να ξεκινήσεις, να κάνεις μια νέα αρχή. Το θέμα εσύ θα δίνει. Και αυτά δεν σου φτάνουν, τα παίρνει πάλι πίσω ο ίδιος. Ο Γιώργος το σκέφτεται. Ο κύριος Κώστας, παλιός στο κουρμπέτι, γελάει. Θες αλήθεια ή να καλύψουμε το κύριο? Αλήθεια. Να φύγει μια ώρα νωρίτερα. Δεν αξίζει ο ίδιος. Σύμφωνα με μέτρο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, οι αιτήσεις για το πρόγραμμα επιδότησης 12.000 νέων αγροτών είναι γεγονός. Δεν σκέφτεσαι να το κάνεις? Σε αυτή την ηλικία που είμαι τώρα, όχι. Νεότερος με ενδιαφέρει τώρα. Αυτά τα μέτρα που έχουν
Όχι. Δηλαδή, δεν ξεκινά να κάνει τίποτα. Δεν είναι όμως όλα ρόδινα. Μπορεί η ενίσχυση που θα λάβουν να κυμαίνεται από 17.000 ευρώ έως 22.000 ευρώ. Εκείνοι όμως που γνωρίζουν από χωράφια τονίζουν πως με τα συγκεκριμένα ποσά δεν θα προλάβεις να κάνεις ούτε γεώτρηση. Δεν θες τρακτέρ. Δεν θες να χτυπήσεις γεώτρηση να βγάλεις νερό. Ας έχεις το κτήμα. Καταλαβες. Είναι πολλά τα πράγματα. Η κυρία Δήμητρα μπορεί να έχει στο πλευρό της την κόρη της που είναι 22 χρονών. Δεν θέλει όμως να την δει στα χωράφια. Όπως μας είπε, αυτά που πέρασε εκείνη δεν θέλει να τα βιώσουν τα παιδιά της. Η κόρη μου σπουδάζει στο 4ο έτος στο πανεπιστήμιο. Ούτε και έχει μέλλον, αλλά ούτε και εδώ. Αγρότη μου. Αγρότη. Ψάχνω δουλειά να τα παρατήσω. Να πουλήσει τα χωράφια. Ποιος τα πάρει. Για τα πρινιά, τώρα. Όσοι πάντως θέλουν να υποβάλουν τις αιτήσεις για τους νέους αγρότες, πρέπει να γνωρίζουν πως οι εισερχόμενοι στην κτηνοτροφική παραγωγή, καθώς και οι κάτοικοι των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών ή των μικρών νησιών μέχρι και 3.000 κατοίκους, έχουν αυξημένη στήριξη. Ένα παγκόσμιο φεστιβάλ που ξεκίνησε χθες στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης επιχειρεί να δώσει στους νέους κινηματογραφιστές χώρο έκφρασης, ώστε να φτάσουν ένα βήμα πιο κοντά στο όνειρό τους. Το σύνθημα δόθηκε και το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης με την εταιρεία παραγωγής More Visual κήρυξαν την έναξη ενός παγκόσμιου φεστιβάλ για τον κινηματογράφο και τις νέες τεχνολογίες του Life Art Media 2017, που είχε ως αφετηρία την Ελλάδα. The aim of the festival is to promote and build the audiovisual industry. Η παρουσίαση ξεκίνησε με την προβολή ενός ολιγόλεπτου αφιερώματος για το έργο και τη ζωή του Μιχάλη Κακογιάννη. Τη σκητάλη στη συνέχεια πήρε ο σπουδαίος μουσικός Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. Ο Τούρκος καλλιτέχνης έδωσε μια μοναδική συναυλία, η οποία μάλιστα περιελάμβανε μια διασκευή μουσικών κομματιών του Μίκη Θεοδωράκη. I choose Mikis Theodorakis song and I also had the honor of meeting him 2 days ago. I visit him in the house. Yeah, I play him his songs and he was smiling. Νιώθω, ας πούμε, δικαίωση, γιατί έλεγα χρόνια ότι η Ελλάδα στέκεται όρθια μέσα από τον πολιτισμό της. Σκηνοθέτες διεθνούς βεληνικούς, όπως ο Άριελ Βρόμεν, έδωσαν επίσης το παρόν και μίλησαν στο Star για το φεστιβάλ αυτό, που δίνει τη δυνατότητα σε νέους δημιουργούς να προβάλλουν το έργο τους και στο τέλος να βραβευτούν. It's going to be film and media festival. First festival in Athens. Which is about time that you guys are going to have a festival. Οι λάτρεις της τέχνης ένωσαν τις δυνάμεις τους και το αποτέλεσμα τους δικαίωσε. Η Σχολή Επιχειρηματικότητας, η πρώτη σχολή χωρίς καθηγητές που διοργανώνεται από μεγάλη εταιρεία αεριούχων ποτών, σε συνεργασία με την μη κερδοσκοπική οργάνωση Think Young, δίνει τη δυνατότητα σε νέους 18 έως 35 ετών να μοιηθούν στον κόσμο των επιχειρήσεων. Σήμερα δηλώνω ότι είμαι επιχειρηματίας. Μετά τις Βρυξέλλες, το Χονγκ Κονγκ, το Ναϊρόμπι και πολλές ακόμη πόλεις σε ολόκληρο τον κόσμο, η Σχολή Επιχειρηματικότητας επέστρεψε στη χώρα μας. Πιστεύουμε στους νέους της Ελλάδας. Πιστεύουμε στο ελληνικό επιχειρηματικό πνεύμα. Και γι' αυτό, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, με την υποστήριξη του Ιδρύματος της Coca-Cola, φέραμε τη Σχολή Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα με στόχο να δώσουμε την ευκαιρία σε ακόμη περισσότερους νέους να κάνουν την ιδέα τους πραγματικότητα. Ύστερα από 5 μέρες γεμάτες ευκαιρίες δικτύωσης, δημιουργικές ιδέες και σκληρή δουλειά, οι 100 συμμετέχοντες παρουσίασαν τα επιχειρηματικά πλάνα τους στην Κριτική Επιτροπή, η οποία ανέδειξε την νικήτρια ομάδα. Unemployment is still a big concern for us and all young Europeans. And we hope and we believe that the Entrepreneurship School in Athens and in Thessaloniki will allow and empower young people in Greece to find the right tools to become entrepreneurs. Επόμενος σταθμός της σχολής θα είναι η Θεσσαλονίκη. Αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Μάκη Διώγο. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σημαντικό προβάδισμα πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League πήρε χθες η Juventus, η οποία επικράτησε τη Λιόν στη Γαλλία με 1-0. Η Real δεν δυσκολεύτηκε να νικήσει με 5-1 τη Λέγκια, ενώ από το απεψινό πρόγραμμα ξεχωρίζει το σούπερ μάρκετ της Μπαρτσελόνα με τη Manchester City. Με τον Άγιο Μπουφόν να πιάνει πέναλτι, η Juventus πέρασε με επιτυχία από τη Γαλλία, επικρατώντας τη Λιόν με 1-0 και έκανε σημαντικό βήμα για την πρόκρισή της στην επόμενη φάση του Champions League, καθώς έφτασε στους 7 βαθμούς, αφήνοντας τους Γάλλους στους 3. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης πέτυχε ο Κουαρτάντο στο 76. Στη Μαδρίτη, ο Ρονάλντο ήθελε 2 γκολ για να φτάσει τα 100 στη διοργάνωση, αλλά δεν κατάφερε να πετύχει ούτε ένα. Οι Μαδριλένοι βρήκαν σκορ από 5 διαφορετικούς παίχτες, με τον Κριστιάνο να έχει 2 ασίστ και δεν δυσκολεύτηκαν να συντρίψουν με 5-1 την αδύναμη Λέγκια.
Σπουδαίο διπλό πήρε η Ντόρτμουντ στην έδρα της Sporting με τον Αουμπαμεγιάνγκ να ανοίγει το σκορ στο 9 και τον Βάγκλ να κάνει το 0-2 στο 43. Η Πορτογάλη μείωσε σε 2-1 με τον Μπρούνο Σέζαρ στο 67. Μπορεί στο πρωτάθλημα η πρωταθλήτρια Αγγλίας να παραπέει στο Champions League, όμως έκανε το 3-3 στον όμιλο, επικρατώντας και τη Κοπεχάγη με 1-0 με γκολ του Μαχρές στο 40. Από το απόψινο πρόγραμμα ξεχωρίζει η αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα με τη Manchester City. Έτσι έχουν τα γεγονότα, κυρίες και κύριοι, έως αυτή την ώρα. Συνεχής ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο από την ιστοσελίδα μας Star.gr. Μείνετε κοντά μας, ακολουθεί η πρόγνωση του αυριανού καιρού και αμέσως μετά η ξένη σειρά Major Crimes. Στη συνέχεια δείτε την ξένη ταινία Το Καρφί. Από όλους εμάς, καλό βράδυ.